του ΣΥΡΙΖΑ την κυρία Μαρία Αντωνίου Σιούτα, την οποία φιλοξενούμε. Καλησπέρα κύριε Αντωνίου, τι κάνετε, είστε καλά? Καλησπέρα κύριε Βούτση, είναι μια χαρά. Να ξεκινήσουμε καλά. Είμαστε όσο καλά μπορούμε να είμαστε με τις εξελίξεις που υπάρχουν. Να ξεκινήσουμε λίγο με την ΔΕΗ, με το οποίο το θέμα αυτό έχει ανοίξει πάρα πολύ. Ήσασταν και εσείς το πρωί έξω από τα κτίρια στη Λαμία, κόντρα στην ιδιωτικοποίηση. Αυτό που βλέπουμε όμως είναι ότι υπάρχει γραμμή και θέληση εντός εισαγωγικών από την κυβέρνηση να την προχωρήσει τη διαδικασία. Ναι. Σας ακούω. Είναι λάθος το χρονικό σημείο που διαλέγει η κυβέρνηση να προχωρήσει αυτό το θέμα, ή θεωρείτε ότι για αυτήν είναι σωστό? Είναι καλοκαίρι, θερινά τμήματα, περνάνε πιο εύκολα τα θέματα. Τι συμβαίνει? Να τα πάρουμε ένα-ένα. Σήμερα λοιπόν έγινε και στη Λαμία μια κινητοποίηση ενάντια στο ξεπούλημα που επιχειρεί να κάνει η κυβέρνηση της ΔΕΗ. Η κινητοποίηση αυτή... Την κινητοποίηση, μάλλον, πλαισίωσε και η παρέμβαση πολιτών για τη Λαμία και δεν θα μπορούσε να γίνει και διαφορετικά, άλλωστε, διότι η πάγια θέση μας ήταν όλο το προηγούμενο διάστημα και συνεχίζει να είναι ακόμη και τώρα η προάσπιση αυτού του δημόσιου αγαθού και σε συνάρτηση και με αγώνες που είχαν γίνει παλιότερα ενάντια στα χαράτσια και με αγώνες που είχαμε κάνει για την επανασύνδεση του ρεύματος σε συμπολίτες μας που αδυνατούσαν να πληρώσουν τη ΔΕΗ. Αλλά τώρα εδώ είναι διαφορετικά τα πράγματα. Και δυστυχώς ο κόσμος έχει μία ελλιπή, θα έλεγα, πληροφόρηση. Τι εννοείται? Εννοώ το εξής. Καθημερινά, από το πρωί μέχρι το βράδυ, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κεντρικά, τα μεγάλα κανάλια, έχουν αποδειθεί σε έναν αγώνα δρόμου να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι το ξεπούλημα της ΔΕΗ πραγματικά είναι κάτι το οποίο θα τον ωφελήσει. Να πείσουν τον ελληνικό λαό ότι το ξεπούλημα της ΔΕΗ θα του φέρει φτηνό τιμολόγιο, ότι όλη αυτή η φασαρία που γίνεται, γίνεται γιατί κάποιοι συνδικαλιστές αντιδρούν και φυσικά δεν του λένε την αλήθεια πώς ακριβώς έχει. Και θέσεις εργασίας, λένε κάποιοι άλλοι. Θα έρθει ένας ιδιώτης, θα θέλει να είναι πιο ανταγωνιστικός, θα ανοίξει λίγο ο κύκλος εργασίας, κύριε Αντωνίου. Γιατί γελάτε? Μάλιστα. Έτσι δεν πάει? Ναι. Δείτε ΟΤΕ και Κοσμοτέ. Ναι, ναι, ναι. Έτσι, είναι ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, σας λέω τώρα. Που άνοιξαν, αυτό λένε και για την Κοσμοτέ και όλα αυτά. Ας τα δούμε λοιπόν. Η πρώτη ιδιωτικοποίηση της ΔΕΗ έγινε πριν από κάποια χρόνια, γύρω στο 2001, αν θυμάμαι καλά. Τότε λοιπόν πάλι είχαν πει ότι αυτή η ιδιωτικοποίηση πραγματικά, μερική ιδιωτικοποίηση ήταν, θα βοηθούσε τον ελληνικό λαό, θα μειώνονταν τα τιμολόγια και όλα αυτά. Παρατηρούμε λοιπόν, από το 2001 που πήγαμε στη μερική ιδιωτικοποίηση μέχρι και σήμερα οι αυξήσεις των τιμολογίων ήταν της τάξης του 102%. Πριν από αυτό το ρεύμα στην Ελλάδα ήταν το φθηνότερο της Ευρώπης. Στα χρόνια δε του μνημονίου από το 2011 μέχρι το 2014 παρατηρούμε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση. Άρα λοιπόν, για τι πράγμα μας μιλάνε? Η ιδιωτικοποίηση έχει γίνει και απελευθέρωση ενέργειας έγινε και οι ιδιώτες μπήκανε και μάλιστα αν θυμηθούμε και σκάνδαλα που είχαν γίνει, έτσι. Και φτηνό ρεύμα δεν είδαμε. Άρα λοιπόν, αυτό είναι ένα μεγάλο ψέμα και θα πρέπει ο κόσμος να το ξέρει. Δεύτερο, τι παραχωρούμε από τη ΔΕΗ? Παραχωρούμε απλά το ρεύμα ή παραχωρούμε και μια σειρά άλλα πράγματα? Δυστυχώς δεν είναι έτσι. Εκχωρούμε εθνικό πλούτο. Η ΔΕΗ με βάση το Σύνταγμα όταν ιδρύθηκε το 50 ήταν ένα δημόσιο αγαθό. Τώρα λοιπόν τι έρχονται να κάνουν? Έρχονται να μεταβιβάσουν μονάδες της ΔΕΗ, έρχονται να μεταβιβάσουν υδροηλεκτρικά, έρχονται να μεταβιβάσουν ορυχεία, έρχονται να μεταβιβάσουν δικαιώματα στους λιγνίτες. Αυτά δεν είναι εθνικός πλούτος? Έχουν το δικαίωμα να ξεπουλήσουν στο όνομα του ανταγωνισμού την εθνική μας κυριαρχία, τον εθνικό μας πλούτο? Και αυτό που έχει άμεση σχέση με τους καταναλωτές. Γιατί 2 εκατομμύρια καταναλωτές να βρεθούν σε ομοιρία για το ποιο ρεύμα θα πληρώνουν? Θεωρείτε ότι είναι μια κίνηση, να το πω λίγο λαϊκά και σε αργό, άρπα κόλλα, κύριε Αντωνίου, για να γεμίσουν λίγο τα κρατικά ταμεία τώρα που έχουμε ανάγκη? Όχι. Και ξεπουλάμε τα πάντα? Τι γίνεται? Δεν θεωρώ ότι είναι κίνηση. Είπα ξανά, μήπως το timing είναι
σωστό που διαλέγει η κυβέρνηση να πάρει ρευστό αυτή τη στιγμή. Θα το πούμε και αυτό. Δεν θεωρώ ότι είναι κίνηση αρπακόλα. Θεωρώ ότι είναι μια μεθοδευμένη πολιτική που ακολουθεί σταθερά σε μια σειρά τομείς αυτή η εγκληματική κυβέρνηση. Να ξεπουλήσει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή. Καταλαβαίνει ότι, να το πω πολύ λαϊκά, λίγα είναι τα ψωμιά της και λέει ό,τι προλάβουμε. Και αν πραγματικά ήτανε, όπως λέει, καλό για τους πολίτες, τι φοβάται. Γιατί δεν το πάει στην ολομέλεια της Βουλής. Να μιλήσουν όλοι οι βουλευτές. Να γίνει μια συζήτηση την οποία να μπορεί να παρακολουθήσει ο ελληνικός λαός. Και το φέρνει σε θερινό τμήμα με επιλεγμένους βουλευτές και με μόλις 5 μέρες διορία να μιλήσουν, που να μην μπορεί να μάθει κανένας. Είναι ένα θέμα εθνικό. Αφορά πάρα πολλούς ανθρώπους. Δεν είναι μόνο θέμα καταναλωτών. Δέστε τις επιπτώσεις σε μια σειρά άλλα πράγματα. Στους αγρότες π.χ. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να μάθει ο ελληνικός λαός τι συμβαίνει. Τι θα γίνει, τι επιπτώσεις θα έχει στους αγρότες αυτό όταν πουληθούν τα φράγματα, όταν το νερό που χρησιμοποιούν οι αγρότες για άρδευση και αντιπλημμυρική προστασία και που έχει σχέση η ΔΕΗ, το πάρουν οι ιδιώτες. Πώς θα διαμορφωθούν τα ανταποδοτικά τέλη στους δήμους από την, που τώρα ήταν στη ΔΕΗ. Τι θα γίνει με το ρεύμα στις δυσπρόσιτες περιοχές, στα νησιά, στις άγονες περιοχές της Ελλάδας. Αυτά δεν είναι στοιχεία. Πρέπει λοιπόν ο ελληνικός λαός να προβληματιστεί, να καταλάβει ότι είναι υπόθεση δικιά του. Όλος ο κόσμος και οι Λαμιώτες και πανελλαδικά δεν είναι κάτι που δεν τους αφορά. Αφορά λίγους ανθρώπους. Και δέστε τι γίνεται στη Μακεδονία για παράδειγμα. Που εκεί είναι πολύ πιο οξυμένο το πρόβλημα, έχουν ξεσηκωθεί ακόμα και πέτρες. Ακόμα και πέτρες. Δεν υπάρχει άνθρωπος στη Μακεδονία που να μην είναι μπροστά δεν σε αυτόν τον άνθρωπο. Δεν είναι όμως τοπικό πρόβλημα. Μπορεί να είναι ακριβώς και τοπικό πρόβλημα, αλλά δεν είναι μόνο τοπικό πρόβλημα. Δεν είναι μόνο τοπικό. Εδώ όμως μέμφω τους πολίτες αυτής της χώρας, τους περισσότερους τουλάχιστον, που κάθονται ακόμα στον καναπέ τους, κύριε Αντώνιο. Ναι, αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω συμφωνείτε μαζί μου. Είναι. Σήμερα έχει απεργία. Γιατί θα σας πάω σε λίγο στις Θερμοπύλες, στο χιονοδρομικό κέντρο Παρνασσού. Ακριβώς, τι κάνουν. Ακριβώς. Φωτοβολίδες, ανακοινώσεις και μια κινητοποίηση και τελειώσαμε. Και δεν είναι μόνο αυτό. Έχουμε και άλλα πράγματα να πούμε. Είναι ένα θέμα αυτό. Είναι ένα θέμα γιατί ο κόσμος ακόμη κάθεται στον καναπέ. Και σας ξαναλέω και πάλι, είναι σε εισαγωγικά πολλά άξιος ο μισθός όλων αυτών των μεγαλοδημοσιογράφων της Αθήνας. Είναι απίστευτοι οι άνθρωποι, είναι ανεκδίγητοι. Παίζουν πολύ πολύ καλά την προπαγάνδα τους και δυστυχώς ο κόσμος όταν κάθεται στον καναπέ απέναντί του έχει τηλεόραση και βλέπει. Και τι βλέπει? Αυτά που τα παπαγαλάκια του σερβίρουν. Και όταν πάει να ακουστεί μια διαφορετική άποψη, το βλέπα σήμερα το πρωί χαρακτηριστικά, όταν πάει να ακουστεί μια διαφορετική άποψη, φωνάζουν ακόμα περισσότερο και οι δημοσιογράφοι για να μην ακουστεί. Μάλιστα. Λοιπόν, το λέω όμως και το συνδέω αυτό ότι δεν αντιδρά ο κόσμος και έρχομαι τώρα σε ένα θέμα και εσείς έχετε υπηρετήσει αυτό τον κλάδο στην εκπαίδευση, αν δεν κάνω λάθος, θέματα που έχουν να κάνουν με την αξιολόγηση, έναν οριμαγδό πάλι και στην εκπαίδευση αλλά και στο δημόσιο τομέα. Ακριβώς. Και σήμερα αν δούμε τα ποσοστά, κυρία Αντωνίου, στην περιφέρεια θα πω περισσότερο και στη Λαμία, είναι απογοητευτικά. Είναι. Δεν περιμένω ότι θα είναι διαφορετικά. Εντάξει, δεν θέλω να αποδώσουμε τι συμβαίνει, αλλά ο στόχος μας είναι να αφυπνίσουμε. Κοιτάξτε, αυτό νομίζω είναι το σημαντικό. Έτσι, εκείνη το θέμα. Ήταν μια απεργία της ΑΔΔ. Ο κόσμος, για ένα πολύ σημαντικό θέμα. Πάρα πολύ σημαντικό. Και θα μιλήσουμε γι' αυτό. Ο κόσμος είχε συνηθίσει και το βλέπω αυτό που βίωνα κι εγώ. Όταν ήταν απεργία της ΑΔΔ, έλεγα, ωραία, πάλι, μόνη μου θα είμαι, άντε. Ήμασταν οι δύο συνήθεις ύποπτοι στο σχολείο μου, από 40 άτομα, που κάναμε απεργία της ΑΔΔ. Ήταν μια λιανοτουθακιά. Ο κόσμος, όλα αυτά τα χρόνια, και εδώ είναι ένα ζήτημα του κινήματος, έχει πάψει πλέον να πιστεύει σε εισαγωγικά σε αυτόν τον συνδικαλισμό. Τι είχαμε όλα αυτά τα χρόνια? Η ΑΔΔ, η ΓΕΣΕΕ, θα πρέπει πλέον
να δώσουν δείγματα γραφής. Είχαμε δει μια ΔΕΔΗ, είχαμε δει μια ΓΕΣΕΕ, η οποία χρησιμοποιούσαν τις θέσεις τους για να αναρριχηθούν, να γίνουν. Δέστε ποιοι είναι οι περισσότεροι υπουργοί σήμερα. Έχουν περάσει από αυτά, από πρόεδροι. Έχασε την εμπιστοσύνη του. Και αν τον κόσμο δεν τον πάρεις μαζί σου και δεν καταλάβει το πρόβλημα, δεν το εξηγήσεις, δεν θα τον έχεις στην απεργία. Δυστυχώς. Έχει μεγαλύτερη αξία όμως η απεργία τώρα. Τότε, όταν μου λέτε που ήταν και παλιότερες εποχές, παίρνανε και καλά λεφτά. Και δεν το μέμφω ούτε αυτό, για να μην παρεξηγηθώ. Τώρα είναι όμως το πραγματικό ζόρι και το πρόβλημα τώρα, το να κάνει κάποιος απεργία. Αλλά ας του λείψει ένα μεροκάματο. Ναι. Σκεφτείτε όμως ότι είναι ένα μεροκάματο τώρα. Δεν συμφωνώ με το να μην απεργούνε. Αλλά δέστε αυτή την κρίση. Τα 80 ευρώ που έπρεπε εγώ να επιστρέψω κάθε φορά που απεργούσα, ήταν ένα σημαντικό ποσό. Ας το δούμε και αυτό. Σε καμιά περίπτωση βέβαια δεν δικαιολογώ αυτό. Γιατί μπορεί να έχεις σήμερα τα 80 ευρώ, αλλά αύριο μεθαύριο που θα απολυθείς, δεν θα έχεις κανένα ευρώ. Αυτό πρέπει να καταλάβουν και να σηκωθούν από τους καναπέδες τους, και αν δεν τους αρέσει η ΑΔΔΗ, αν δεν τους αρέσει η ΓΕΣΕΕ, ας την αλλάξουν. Αλλά ας βγουν έξω, ας βγουν στο δρόμο, ας κινητοποιηθούν. Σήμερα έχει απεργία η ΑΔΔΗ για την αξιολόγηση. Δεν τους αφορά όλους τους δημόσιους υπάλληλους. Σαφώς και τους αφορά. Τι έχει περάσει, δυστυχώς κάποιοι πιστεύουν αυτό, και δεν είναι μόνο κοινωνικός αυτοματισμός. Α, μήπως εγώ τη γλιτώσω. Μήπως εγώ τη γλιτώσω. Τώρα. Αξιολόγηση. Πού ακούστηκε, καταρχήν να δούμε αν φοβάται ή όχι η κυβέρνηση. Δεν έχει συμβεί ποτέ στα χρονικά να πάει υπουργείο να κάνει προσφυγή κατά απεγείας που κηρύσσει το τριτοβάθμιο σωματείο. Έχουμε προσφυγή σήμερα του κυρίου Μητσοτάκη ενάντια στην ΑΔΔ. Για την απεργία. Δεν είναι και πλαφόν τώρα στις απεργίες από την κυβέρνηση. Ετοιμάζεται έτσι. Το απεργοκτόνο. Θα αλλάξει τον νόμο. Άμα δεν έχεις πλειοψηφία, δεν θα πας πουθενά. Μαντρωμένη και εδώ. Το είχαν επιχειρήσει και παλιότερα. Ετοιμάζεται το απεργοκτόνο, αυτό ακριβώς όπως σωστά το λέτε, νομοσχέδιο. Και αυτό θα το περάσουν το θερινό τμήμα της Βουλής. Είναι μελετημένα πράγματα. Αυτό το καλοκαίρι δεν είναι ένα καλοκαίρι σαν όλα τα άλλα. Αυτό το καλοκαίρι θα φέρει τα πάνω κάτω. Έχουν φροντίσει έτσι να κλείσουν. Καταρχήν, κλείσαν τη Βουλή νωρίτερα. Δεύτερον, σχεδιάσανε τα θερινά τμήματα έτσι να ελαχιστοποιήσουν, να εξαφανίσουν, αν τυχόν γινόταν κάμια στραβή, και πάνε να περάσουν νομοσχέδια. Ουσιαστικά, ΔΕΗ, αξιολόγηση. Πού υπάρχει αυτό το πλαφόν 15% ανεπαρκής, 25% ικανή, πως τους ονομάζουν, κλπ. Τι είναι αυτά τα πράγματα? Δηλαδή σε μια επιχείρηση η οποία πάει καλά, σώνει και καλά, ντε και καλά, θα πρέπει να τους βγάλουμε σκάρτους? Και προσέξτε, στο πλαφόν αυτό το 15% μπορεί να ανέβει προς τα πάνω, να γίνει και 20%. Οι κακοί. Οι καλοί όμως δεν μπορούν. Έτσι. Σωστά. Έτσι. Τώρα, σας τρέχω σε διάφορα θέματα. Είπαμε λίγο πριν για την ΔΕΗ και το πλάνο είναι για την παραχώρηση εθνικού πλούτου. Mm-hmm. Ακούμε για θερμοπύλες, για ιαματρικά, και τώρα επικαλούμε και την θέση σας και ως Δημοτικού Συμβούλου και ήσταν και υποψήφια δήμαρχος. Mm-hmm. Τα ξέρετε καλά. Και σε τοπικό επίπεδο, τι γίνεται εδώ? Τα δίνουμε όλα μπύρ παρά, κυρία Αντωνίου? Δυστυχώς. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό είχαμε κάνει μία προσφυγή. Μια ομάδα πολλών πολιτών. Μία προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικράτειας κατά του ΤΑΙΠΕΔ για το ξεπούλημα της ΥΠΑΤΗΣ, για το ξεπούλημα των θερμοπυλών. Mm-hmm. Οι προσφυγές αυτές έχουν εκδικαστεί, δεν έχουν βγει αποφάσεις ακόμα. Είναι αισχρό πραγματικά, χρησιμοποιώ βαριές εκφράσεις, αλλά έτσι είναι, να βλέπεις να ξεπουλάνε, να βάζει ανακοίνωση, την διάβασα στο Δημοτικό Συμβούλιο, κατά λέξη την ανακοίνωση αυτή, να βάζει ανακοίνωση το ΤΑΙΠΕΔ να ξεπουλήσει τις θερμοπύλες και να προβάλλει ως έτσι αβαντάζ το γεγονός ότι είναι ο χώρος, ο ιστορικός, που έγινε ιστορική μάχη
ενάντια στους Πέρσες. Και όταν λέμε θα ξεπουληθούν οι Θερμοπύλες, δεν θα δώσουν μόνο τις ιαματικές πηγές, αλλά και όλο το χώρο τον αρχαιολογικό. Το καταλαβαίνετε αυτό. Θα έρθει δηλαδή κάποιος ιδιώτης, θα πάρει το χώρο τον αρχαιολογικό και όλα τα υπόλοιπα. Δεν μιλάω μόνο για τις ιαματικές πηγές. Όλο αυτό. Με ποιο δικαίωμα. Ποιος τους έδωσε το δικαίωμα να εκχωρήσουν την ιστορία μας. Δεν λέω για οτιδήποτε άλλο. Και αν θέλουν να είναι στους καναπέδες τους, αν θέλουν να μην κατεβαίνουν στους δρόμους, ας μην εκχωρήσουν όμως και την ιστορία τους. Ας μην αδιαφορήσουν γι' αυτό. Έχει ευθύνη η δημοτική τοπική αρχή, κύριε Αντώνιο, σε αυτό. Είναι κάτι το οποίο είναι πέραν των αρμοδιοτήτων και των δυνατοτήτων της, να πω εγώ. Έχει ευθύνη. Έχει ευθύνη. Τις είχαμε ζητήσει τότε να μπει μπροστά, να έρθει μαζί μας, όπως μια σειρά δημοτικοί σύμβουλοι είχαμε υπογράψει αυτές τις προσφυγές κατά του ΤΑΙΠΕΔ, να έρθει και αυτή. Η απάντηση τότε ήταν σιγά μη γίνω μάνατζερ. Μια τέτοια λογική λοιπόν σημαίνει εκχωρώ, δεν διεκδικώ. Και τώρα θα πρέπει να μπούμε μπροστά. Να μην επιτρέψουμε σε κανένα ληστρικό ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί το ΤΑΙΠΕΔ μόνο να ξεπουλάει είναι. Δεν είναι να φέρει καμιά ανάπτυξη. Να μην επιτρέψουμε. Και δεν είναι που χαιρότανε τότε ο Δήμαρχος ότι εμείς καταφέραμε και πήραμε το καλλίδρομο. Και πήραμε το καλλίδρομο που ο νόμος αυτός λέει ότι αν παραχωρηθούν οι Θερμοπύλες στους ιδιώτες, το καλλίδρομο θα είναι άχρηστο, γιατί δεν θα μπορεί κανένας να κάνει τίποτα. Πάντως, για να κλείσουμε και αυτό το θέμα, να δούμε ένα-δύο ακόμα ζητήματα. Ο νέος δήμαρχος, ο κύριος Σταυρογιάννης, δεν ξέρω κατά πόσο ικανοποιεί, έχει αναφερθεί και στο συγκεκριμένο θέμα που αφορά και τις Θερμοπύλες και τα ιαματικά. Δείχνει σε μια σωστή κατεύθυνση. Δεν ξέρω αν το επικροτείτε, αν μπορείτε να το διαβάσετε αυτό. Ναι. Αν κρίνω από τις δηλώσεις που έχει μέχρι τώρα κάνει, πραγματικά τον άκουσα και πριν από μερικές ημέρες σε κάποιο, σε εσάς, δεν θυμάμαι, σε ποιο κανάλι. Σε όλα σχεδόν τα μέσα. Ναι, σε όλα σχεδόν και στα site το διάβασα, που είπε ότι δεν θα επιτρέψουμε να πουληθούν οι Θερμοπύλες. Το θεωρούμε ότι είναι πολύ θετικό και περιμένουμε πραγματικά όλα αυτά που εμείς ζητάγαμε να τα δούμε να υλοποιούνται. Για μας, το είχα ξαναπεί και προεκλογικά και στο διάστημα που μεσολάβησαν από την πρώτη Κυριακή στη δεύτερη. Δεν είναι μόνο θέμα να αλλάξεις το πρόσωπο, να αλλάξεις το δήμαρχο, θέμα είναι να αλλάξεις την πολιτική. Και εδώ λοιπόν είναι να δοκιμαστεί εάν πραγματικά θέλει να φέρει κάτι νέο ή όχι. Εμείς εδώ θα είμαστε, σαφώς σε κάποια τέτοια ενέργεια θα είμαστε δίπλα του, αλλά θα είμαστε κάθετα επίσης σε όποιες ενέργειες πάνε κόντρα στα συμφέροντα των δημοτών μας. Δεν λέει κάτι για μας απλά και μόνο η αλλαγή του Δημάρχου. Είναι αλλαγή πολιτικής. Θεωρείτε ότι πέρα από το πρόσωπο θα έχει όμως αλλαγή πολιτικής? Αυτό είναι τώρα η κασία και εκτίμηση όμως, κύριε Αντώνιο. Αυτό δεν το ξέρω. Μην να το δούμε στην πράξη. Λοιπόν, γιατί, να σας πω, γιατί. Ναι. Γιατί, εντάξει, θα μπουν κάποια νέα άτομα, αλλά από ό,τι βλέπω είμαστε παλιοί γνώριμοι όλοι εκεί μέσα. Μάλιστα. Περιμένω να τα δω στην πράξη αυτά να συμβαίνουν. Λοιπόν, θέλω να κλείσουμε και με ένα περιβαλλοντικό οικολογικό ζήτημα για να σας αποδεσμεύσω και θα υπάρξει νομίζω μια εκδήλωση στις επόμενες ημέρες για τα χημικά, κύριε Αντώνιο. Για πείτε μας λίγο τεχνικές λεπτομέρειες. Σας ευχαριστώ πολύ που μου δίνετε την ευκαιρία να πω και γι' αυτό. Δεν το ξέρει ο πολλής κόσμος, δυστυχώς. Η κριτική είναι στο πόδι. Και όχι μόνο και η Νότια Πελοπόννησος. Εδώ και πάρα πολύ καιρό γίνεται μια προσπάθεια τα χημικά που έρχονται από τη Συρία με το καράβι να τα ξεφορτώσουν, να κάνουν χωματερή τη Μεσόγειο κάτω από την Κρήτη και νότια της Πελοποννήσου. Στην περιοχή μας δηλαδή, να ξεφορτώσουν αυτά τα επικίνδυνα χημικά. Εδώ είναι ευθύνη και της κυβέρνησης που έχει δώσει το OK για κάτι τέτοιο. Γίνεται λοιπόν την ερχόμενη εβδομάδα μια μαζική διαδήλωση στην Αθήνα, όπου θα συζητηθεί και για τις σκουριές, το άλλο μεγάλο έγκλημα που γίνεται, και πάμε να φανίσουμε τη Χαλκιδική, και επίσης
για τα χημικά αυτά από τη Συρία με σκοπό να αποτραπούν. Το σύνθημα είναι να τους σταματήσουμε τώρα. Και να πω και κάτι ακόμα. Είναι και άλλα θέματα που θα βρούμε μπροστά μας μέσα στο καλοκαίρι. Και γι' αυτό να είμαστε έτσι σε μια ετοιμότητα. Δεν είναι μόνο τα μπάνια, δεν είναι μόνο η θερινή ραστόνη, αλλά είναι ότι μέσα στο καλοκαίρι περνάνε τα πιο επικίνδυνα πράγματα. Γυαλός, ελεύθερες θάλασσες. Ετοιμάζονται λοιπόν να περάσουν το νομοσχέδιο που εκχωρούνται οι θάλασσές μας, οι ελεύθερες ακτές στους ιδιώτες. Αν και πέρσι μου είχε κάνει μεγάλη εντύπωση αυτό, στην Κρήτη που ήμουνα, έψαχνες να βρεις ελάχιστες ακτές που θα μπορούσες, ρε φίλε, δεν θέλω να πάω στην ξαπλώστρα, και να θέλω να βάλω την πετσέτα μου κάτω και να καθίσω. Και δεν μπορούσες. Ήταν αδύνατον. Σκεφτείτε λοιπόν τώρα αυτό να γίνει και με νόμο. Αυτό είναι όμως που λέμε, για να κλείσω, έξοδο στις αγορές. Θα έρθουν απ' έξω, ναι, να μας τα πάρουν όλα και τα πλεονάσματα, είναι, κύριε Αντωνίου, που λέει ο κύριος Σταϊκούρας. Ο κύριος Σταϊκούρας και τα είπε και ο κύριος Κοτρονιάς προχθές. Μάλιστα. Αλλά μετά μας είπε ότι ήταν ταμιακά υπόλοιπα και δεν ήταν πλεόνασμα όπως το είπε στην αρχή. Μάλιστα. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας, κύριε Αντωνίου. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. You're beautiful.